γιατί είπαμε η εκδήλωση δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ανήκει στον ελληνικό λαό που αντίσταται στη νέου τύπου κατοχή. Βρεθήκαμε εδώ για να διαδηλώσουμε τη θέλησή μας ότι δεν θέλουμε, αρνούμαστε να υποταχθούμε στη νέα τάξη πραγμάτων, όχι στη νέα τάξη. Όχι στη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα. Όχι στη δικτατορία των αγορών. Σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο που είναι εικόνα του Τριαδικού Θεού. Αρνούμαστε την αριθμοποίηση του ανθρώπινου προσώπου. Μια δημοκρατία, όχι στη νέα δικτατορία. Κράτος, Εκκλησία μόνο, κανένα άλλο. Με το Χριστό για το λαό ενάντια στο νέο φασισμό. Δεν έχουμε δύο κράτη, ένα. Λαός και κύρος ενωμένοι. Έτσι, μπράβο. Λαός και κύρος ενωμένοι. Όταν το ράσο γίνεται σημαία, τότε η νίκη είναι βεβαία. Κάποιοι να το καταλάβουν ότι η Ελλάδα σημαίνει πρώτιστα ορθοδοξία. Δεν σημαίνει νέα τάξη, δεν σημαίνει παγκοσμιοποίηση, δεν σημαίνει πορτοποίηση του ανθρώπινου προσώπου. Αλλά το ανθρώπινο πρόσωπο είναι το πιο ιερό που έχουμε πάνω στη γη. Η νέα ταυτότητα είναι φασισμός και δεν τη θέλει ο λαός. Θυμηθείτε, μετά από μια εβδομάδα θα γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου. Οι πατεράδες μας πολέμησαν τον τότε φασισμό. Δεν θα επιτρέψουμε σήμερα να μας επιβάλλουν νέο τύπο φασισμό. Και τέτοιο φασισμό επιβάλλει η νέου είδους ταυτότητα που θα αστυνομεύει τον Έλληνα πολίτη σε κάθε του εκδήλωση, ακόμα και στη σκέψη. Αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, η εκδήλωσή μας θα ξεκινήσει. Είναι 3.30 ώρα, να πάμε συνεπείς. Προηγουμένως σας λέω ότι στην εκδήλωσή μας παρευρίσκεται εκπρόσωπος και χαιρετίζει της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας Φιλαδελφίας ο Πανουσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος Χαραλαμπόπουλος. Επίσης, ο πρόεδρος και αγωνιστής για το θέμα του το δω και όχι μόνο, για πάρα πολλά θέματα. Ο πρόεδρος της Εστίας Πατερικών Μελετών, ο πατήρ Σαράτης Σαράτος. Πριν από λίγες μέρες και γίνει η μερίδα στο Βάλιο υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός και ήταν εκδήλωση της Εστίας Πατερικών Μελετών με το ίδιο αντικείμενο. Μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Άξιο! Εκπρόσωπος επίσης του Σεβασμιωτάτου Πειραιός παρίσταται στην εκδήλωση και είναι ο πρόεδρος της Κυρικολαϊκής Επιτροπής που οργανώνει τη σημερινή εκδήλωση, ο πατήρ Χρήστος Χριστοδούλου, ο οποίος θα μιλήσει μετά. Παρευρίσκεται επίσης ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου του Αγίου Όρους, ο Πανουσιολογιότατος, πατήρ Μεθόδιο. Ο πατήρ Βάξινος ο Βελβερής, γνωστός και εκείνος από τους αγώνες, ιδιαίτερα εναντίον της συνθήκης Σέγγεν, αλλά όχι μόνο. Εάν παρέλειψα κάποιους είτε λαϊκούς είτε κληρικούς, θα τους αναφέρω. Αλλά βέβαια εμείς δεν ξεχωρίζουμε σε ανώνυμους και επώνυμους, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι. Όλοι έχουμε βαπτιστεί, έχουμε όνομα και είμαστε επώνυμοι. Δεν υπάρχουν ανώνυμοι πολίτες. Συμμετέχουν εκπρόσωποι ΓΟΧ Ελλάδος, η γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Βέβαια, γι' αυτό τα θέματα είμαστε όλοι μαζί Έλληνες. Δεν ξεχωρίζουμε.
Λοιπόν, η εκδήλωση θα αρχίσει με ένα σύντομο χαιρετισμό, επειδή θέλει να αποχωρήσει. Θα κάνουμε πρώτα προσευχή και μετά θα αρχίσουμε ένα σύντομο χαιρετισμό του πατρός Σαράτη Σαράτου και μετά θα πάρει το λόγο ο πρόεδρος της Κυρκολαϊκής Επιτροπής που οργανώνει την εκδήλωση, ο πατήρ Χρήστος Χριστοδούλου. Λοιπόν, αν θέλετε, σηκωνόμαστε όσοι είχα δει μετά.